Αγαπητές φίλες και φίλοι, η πόλη μας, ο Δήμος μας, τιμά σήμερα τον σύντροφο Παναγιώτη Κοσιώνη, δίνοντας το όνομά του σε αυτή την πλατεία. Μια περιοχή που πάρα πολλές επισκεπτόταν ο Παναγιώτης, είτε ως επικεφαλής της παράταξής μας, είτε ως βουλευτής του ΚΚΕ, γιατί εδώ ήταν οι εργάτες που λειτουργούσαν την Πειραϊκή Πατραϊκή, το Λαδόπουλο και τα άλλα εργοστάσια της περιοχής, και εδώ χτυπούσε η καρδιά του. Ο Παναγιώτης Κοσιώνης, στο διάβα της ζωής του, έψαχνε σε όλα τα επίπεδα τις αιτίες των προβλημάτων. Δεν ανεχόταν την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, δεν συμμορφώθηκε ποτέ με τις υποδείξεις του συστήματος, οργανώθηκε στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ύψωσε τη φωνή του ενάντια σε όλους εκείνους που στερούν το λαό από τα δικαιώματά του. Ως επιστήμονας δεν ανέχτηκε σε καμιά περίπτωση τη διαστρέβλωση της αλήθειας. Ως γιατρός έδειξε τι σημαίνει άνθρωπος, γιατρεύε τα μάτια των ασθενών του για να βλέπουν όχι μόνο τον υλικό κόσμο που μας περιβάλλει, αλλά να βλέπουν και την πορεία της κοινωνίας και να πάρουν θέση με ποιον θα πάν και ποιον να αφήσουν. Ο Παναγιώτης Κοσιώνης υπηρέτησε την τοπική αυτοδιοίκηση με πάθος για περίπου 3 δεκαετίες. Ήταν επικεφαλής της δημοτικής μας κίνησης. Μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο αγωνίστηκε με την παράταξή του για την επίλυση πολλών προβλημάτων. Σήμερα, με περηφάνεια, μπορούμε να πούμε στον Παναγιώτη ότι η παράταξή του, που σήμερα είναι Δημοτική Αρχή, κάτι που το δικαιούταν και το 1998, κάνει πράξη όλα όσα διεκδικούσαμε. Στην εκδήλωση τιμής για τον Παναγιώτη Κοσιώνη το Νοέμβρη του 2008, 10 μήνες δηλαδή μετά το θάνατό του, συνοπτικά σε εκείνη την εκδήλωση αναφέραμε τους αγώνες στους οποίους πρωταγωνιστούσε. Όποιος το πάρει και το συγκρίνει με το σήμερα θα δει την πλήρη επιβεβαίωση των εκτιμήσεων του Παναγιώτη Κοσιώνη και του κόμματός του για την πορεία της κοινωνικονομικής ζωής του τόπου μας και ότι η παράταξή του υλοποίησε και υλοποιεί όσα ονειρευόμασταν και αγωνιζόμασταν να γίνουν πράξη. Η παραλιακή ζώνη Παναγιώτη πήρε ζωή. Ό,τι λέγαμε τον Απρίλιο του 2002 στη συγκέντρωση στο κάπικ του ΕΟΤ, το κάναμε πράξη. Ο χώρος αναπλάστηκε. Αξιοποιείται προς όφελος του πατραϊκού λαού. Η περιοχή γέμισε παιδικές φωνές. Για τρίτη χρονιά λειτουργεί εκεί δωρεάν ημερήσια κατασκήνωση. Δεν τους αφήσαμε να μας έχουν πίσω από τους φράχτες. Δεν θα χτίσουν την παραλία για να κάνουν business. Θα το χαίρεται ο λαός της πόλης μας. Το Νότιο Πάρκο είναι γεγονός. Οι εργαζόμενοι πάνω από τις γραμμές, όπως έλεγες, κατέβηκαν και γέμισαν με ζωή την παραλιακή ζώνη. Οι σταφιδικές αποθήκες στις Ιτιές γρήγορα θα γίνουν ένα μεγάλο πολιτιστικό και αθλητικό κέντρο. Τα παλιά σφαγεία που κατέστρεψαν οι μεγάλοι επενδυτές θα γίνουν χώρος δημιουργίας και λειτουργίας του καρναβαλιού μας. Οι δρόμοι στα Ζαροκλέικα γίνονται ανθρώπινοι. Μπήκε το νερό στα βλάκι και σε λίγο καιρό θα αρχίσει και διάνοιξη δρόμων όπως η Γοργοποτάμου, η Ανθίας που είμαστε εδώ μπροστά σήμερα, ενώ σχεδιάζεται ανάπλαση στις γειτονιές. Για το κυκλοφοριακό που αγωνιούσες, συνεχίζουμε τον αγώνα για να έχουμε δημόσια συνδυασμένα μέσα μαζικής μεταφοράς με φτηνό εισιτήριο. Προχωρήσαμε όμως τη λειτουργία περιφερειακών πάρκινγκ με δωρεάν μετακίνηση με λεωφορείο στο κέντρο. Το Αρσάκιο θα γίνει το νέο δημαρχείο. Δίπλα η εμπορική σχολή στη Μανιακίου θα γίνει παιδικός σταθμός. Μέχρι τώρα τα καταφέραμε και δεν παίρνουμε τροφή από τα παιδιά των οικογενειών που έχουν εισόδημα μέχρι 25.000 ευρώ. Τα παιδιά της πόλης μας έχουν νέες ασφαλείς παιδικές χαρές. Μπήκε το νερό στα βλάκι για την ανάπλαση του θέατρου από όλων της άνω και κάτω πόλης, στις Σκάλες, στο έλος της Αγιάς. Προχωρούν τα έργα αποχέτευσης, ο κατάλογος είναι ατελείωτος. Όμως Παναγιώτη, όπως λέγαμε, όμορφη πόλη είναι αυτή που δεν έχει ανέργους, φτώχεια και
και τα παιδιά μας να μην είναι εξαρτούμενα. Γι' αυτό συνεχίζουμε τον αγώνα σου. Την μεθεπόμενη Κυριακή, 25 Ιούνιου, θα είμαστε στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Θέλουμε να την πλημμυρίσουμε με αγωνιστές της ζωής, για να υπάρχει δουλειά για όλους. Δουλειά με δικαιώματα, να μην υπάρχουν διόδια που έφτασαν 28 ευρώ πηγενέλα. Θα πορευτούμε μαζί σου, γιατί οι αγαπημένοι μας είναι πάντα κοντά μας, δίπλα μας. Σήμερα κοντά μας είναι ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Αλυσού και η αθλητική ομάδα του Αλυσού, του Λέοντα, για τον οποίο αγωνιούσες και ήσουν περήφανος. Θα είναι κοντά σου και την άλλη Κυριακή, στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, γιατί ξέρουν να αγωνίζονται στα γήπεδα, αλλά και στη ζωή. Παναγιώτη, ήρθε η ώρα να καλέσω την οικογένειά σου, που λάτρευες, να αποκαλύψουμε τη σήμαση της πλατείας με το όνομά σου. Ο λαός της περιοχής, αλλά και της Πάτρας, θα έχει από σήμερα μια πλατεία από όπου θα αντλεί δύναμη και διδάγματα. Οι νέοι θα μαθαίνουν ότι ένα παιδί της Πάτρας, στην προσωρινή παραμονή του στον πλανήτη μας, πορεύτηκε όρθιος, αταλάντευτος, γεμάτος ιδανικά και αξίες, πάλεψε για να σταματήσει στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Αθάνατος.